Και επιστρέψαμε, είμαστε εδώ στον Aegean Voice 107,5 φωνή του Αιγαίου. 9 με. Πόσο, 9 με τα 9, ελληνική έκδοση. Γιατί ναι, ναι. Γιατί να μην γελάω. Έτσι πρώτα. Πρωί, ναι, καινούργια μέρα ξημέρωσε. Ναι. Τη Αγία Άνη σήμερα. Σωστά, τη καλοκαιρινή Αγία Άνη. Ναι, έχει πανηγύρια απόψε. Θα πάμε σε κάποιο. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα συναντήσουμε όλους εσάς κάπου, θα σας δούμε σε ένα πανηγύρι. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και ένα καλό φίλο, ο οποίος είναι από αυτούς που ήρθαν κάποια στιγμή στην Άξο, έστω και κατά λάθος, γιατί θα μάθουμε πώς ήρθε, και κόλλησε, εντάξει, είναι αρχιτέκτονας. Του αρέσει όμως να γράφει ποίηματα, γενικότερα πεζοποίηματα, γενικά γράφει ποίηματα, παιδί μου. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο πόσο μέσα από το πέρασμα των χρόνων είτε την άξονα να αλλάζει, να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα. Ξέρεις, είναι ωραίο να συζητάς με ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν λίγο διαφορετικά την άξονα, και ειδικά με το μάτι όχι του μόνιμου κατοίκου, αλλά του επισκέπτη. Ναι. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και εσύ επισκέπτης δεν είσαι ή όχι? Εγώ? Ναι. Εκ των μονίμων όμως. Εκ των μονίμων επισκέπτων, έτσι. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον αγαπητό φίλο τον Ηλία Ψωμιάδη. Θα μας επιτρέπει να του μιλάμε στον ελληνικό, με όλο το σεβασμό. Εννοείται. Αρχιτέκτονας βέβαια στο επάγγελμα. Το ασκούμε ακόμα ή όχι? Βεβαίως. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Χαιρόμαστε. Οπότε θα μας πεις λίγο πώς φαίνεται και αρχιτεκτονικά η Νάξος, έτσι. Καταρχήν η αρχιτεκτονική είναι πάθος, γεννιέσαι με αυτήν. Ναι. Από μικρό παιδί καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που θέλεις πάρα πολύ να κάνεις. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου 12 χρονών, 13, να γυρίζω με τον μπλοκ της συχνογραφίας στη γειτονιά μου, στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα, και να σχεδιάζω τα σπίτια και να προσπαθώ να διορθώσω τα λάθη που τότε έβλεπα. Οπότε ήταν ένα όνειρο ζωής το οποίο πραγματοποιήθηκε. Μάλιστα. Και από την Αγία Παρασκευή τη μία ήρθε στην Αγία Παρασκευή την άλλη. Έτσι ακριβώς. Οι γονείς μου δουλεύαν στον ΟΤΕ. Α. Και η μητέρα μου είχε μία συνάδελφο η οποία είχε καταγωγή από την Απείρανθο. Ερχόταν λοιπόν κάθε καλοκαίρι και έμενε σε σπίτι δικό της στην Απείρανθο, και έτσι ήρθαμε κι εμείς για πρώτη φορά. Όταν εγώ πήγαινα ακόμα στον πιαγωγείο, πριν την πρώτη δημοτικού δηλαδή. Με τη μητέρα μου μέναμε σε ένα σπίτι κοντά στην Αγία Παρασκευή της Νάξου, στο μικρό το εκκλησάκι, το οποίο ήταν μια μονοκατοικία με την κλασική ημικυκλική βεραντούλα και στη μέση την κολόνα της στρογγυλή. Κάναμε μπάνιο τα παιδιά στο Βίλτσι προφανώς, και στο Βραχάκι, στα Βραχάκια, εκεί στο Πιπέρι μπροστά. Στο Πιπέρι μπροστά. Ναι, στο Πιπέρι μπροστά. Ναι, γιατί έχει ένα Βραχάκι. Ναι, τέλη δεκαετία του 60, ναι, ακόμα μπορούσε να κάνει μπάνιο. Εκεί ακριβώς, ναι. Μαζευόμαστε όλοι η συμμορία. Και το μεσημέρι που οι γονείς μας κάναν τη σιέστα, εμείς παίρναμε από ένα καλάμι και ψαρεύαμε σπάρου στην παραλία. Μάλιστα, ναι, και η σπάρη, ναι, ήταν φοβερό αυτό. Κλασικό της εποχής. Οπότε έχεις προλάβει και το κινηματογράφο, την Αριάθνη δηλαδή, που ήταν από πίσω ακριβώς. Ακριβώς, ναι, την έχω προλάβει, αλλά δεν έχω πολύ έντονες εικόνες. Εντάξει, ναι, προφανώς, πολύ μικρός για όλα αυτά τα πράγματα. Μετά, κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε για λίγες μέρες. Οι αλλαγές αυτές πώς σου φάνηκαν μέσα από το πέρα, τις κατάλαβες μέσα από το πέρασμα του χρόνου? Κοίταξε, κάποιες αλλαγές που έγιναν είναι ωραίες. Είναι ωραίες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές που έγιναν στην παραλία, ας πούμε, με τα παγκάκια, με την αναβάθμιση της παραλίας και όλα αυτά, είναι πολύ ωραίες. Αλλαγές του τύπου ότι το σπίτι, η μονοκατοικία που μέναμε, γκρεμίστηκε και έγινε μία μίνι πολυκατοικία, αν την πω έτσι, που δεν ταιριάζει καθόλου, μα καθόλου, στο ύφος των Κυκλάδων, όχι του νησιού, των Κυκλάδων γενικά, δεν είναι ωραίες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ευτυχώς, που το πολεμάνε, προσπαθούν για το καλό του νησιού. Υπάρχει, αναφέρω ένα παράδειγμα που μου ήρθε έτσι στο μυαλό και το ζω κιόλας κάθε χρόνο, αυτό ότι η προστασία της άγριας ζωής της Νάξου, όπου οι άνθρωποι κάνουν μικρά θαύματα. Ναι, στη μάχη που δίνουν καθημερινά. Ακριβώς, ναι, και με τα πουλιά, τα άγρια, και με τις χελώνες και με όλα αυτά τα πράγματα, γιατί το οικοσύστημα, όλοι ξέρουμε ότι ο άνθρωπος εξαρτάται από αυτό. Ναι. Και όταν αλλοιώνεται αυτό, επηρεάζεται και ο άνθρωπος. Σωστά. Απλά επειδή εκμεταλλευόμαστε λίγο με την έννοια του αρχιτέκτονας, γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την παραλία της Νάξου.
ότι εντάξει είναι λίγο με τις πέργολες και όλα αυτά, δεν έχει καμία σχέση με το κυκλαδίτικο στυλ. Η δική σου άποψη ποια είναι? Η δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε ίσως σε μια χειμωνιάτικη περίοδο που γίνονται, παίρνονται όλες οι αποφάσεις, να γίνει ένα σχέδιο για τα παραλιακά μαγαζιά. Έχει γίνει και σε άλλα νησιά. Θα πω, ας πούμε, για παράδειγμα ένα νησί, τις Πέτσες, που είναι πολύ πιο μικρό σε μέγεθος, όπου εκεί συνεννοηθήκαν ότι όλες οι πέρκολες πρέπει πρώτον να ταιριάζουν με το περιβάλλον και δεύτερον να είναι όλες ίδιες. Ναι. Να μην έχει δηλαδή το κάθε μαγαζί το δικό του χρώμα. Δεν μιλάω για τις καρέκλες τώρα, μιλάω ναι, για τις πέρκολες. Αυτό έδωσε μια διαφορετική μορφή, μια διαφορετική αρχιτεκτονική εικόνα στις Πέτσες, και πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή και σχετικά εύκολη λύση και για την Άξο. Δηλαδή όλες οι πέρκολες να είναι ίδιες, η πέρκολα να μην είναι σχεδιασμένη από έναν οποιονδήποτε, να κάνει ένας αρχιτέκτονας ένα σχέδιο. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν συνάδελφοι εδώ προφανώς που αγαπούν υπάρχουν το νησί πάρα πολύ, και αυτές οι πέρκολες να είναι ίδιες παντού, να έχουν την κυκλαδίτικη μορφή, να παραπέμψουμε σε εικόνες που είχαν βάλει, δεν ξέρω που τις είχαν βρει, αλλά υπήρχε κάποτε ένα σύριαλ στο Μέγκα του Τάσου του Αθανασιάδη, η αίθουσα του θρόνου, που γυρίστηκε στη Σύρο. Και yeah, εκεί είχαν, ας πούμε, κάποιες εικόνες, τις οποίες είχαν φτιάξει και στο στούντιο, και έδειχναν αυτή την ομοιομορφία και την ομορφιά της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Επειδή μιλάμε για αρχιτέκτονες, θα πω ότι ο τεράστιος Le Corbusier, που αγάπησε πάρα πολύ την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, σε πολλά από τα βιβλία του έχει σχήματα που μπορούμε να δούμε και να παρατηρήσουμε ακόμα και μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν εγώ θα έπιανα την επόμενη γενιά, τα παιδιά του δημοτικού, και την ημέρα της εκδρομής που θα πάνε και στη θάλασσα και στην παιδική χαρά και θα παίξουν, θα τους έλεγα και δύο λόγια για την αρχιτεκτονική κληρονομιά των κυκλάδων και θα τους έδειχνα και πέντε σχεδιάκια. Μάλιστα. Τι ιδιαίτερο έχουν οι κυκλάδες αρχιτεκτονικά σε σχέση με την υπόλοιπη πρωτική Ελλάδα ή τα υπόλοιπα μέρη του Αιγαίου? Έχουν το λευκό χρώμα. Το λευκό χρώμα όμως δεν είναι κυκλαδίτικο ουσιαστικά, δηλαδή με την έννοια ότι δεν είναι το παραδοσιακό χρώμα, από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί από ό,τι έχω μάθει, ουσιαστικά μπήκε το λευκό λόγω προβλημάτων που είχαν να κάνουν με μια ασθένεια που υπήρχε τότε και πρέπει να σβεστοθούν όλα τα σπίτια. Και σιγά σιγά πέρασε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα, λόγω πειρατών ή οτιδήποτε, δεν μπορούσε να είναι λευκό σε ένα νησί, σαν σημείο αναφοράς. Μετά την εποχή των πειρατών και το ασβέστομα που πολύ σωστά ανέφερες, ο κύριος λόγος του λευκού των κυκλάδων είναι για το φως. Είναι για το φως και για τη ζέστη. Και δηλαδή, τη ζέστη, ναι, ναι. Η ζέστη δηλαδή δεν απορροφάται από το λευκό χρώμα, αντανακλάται. Mm. Και αυτό δημιουργεί ένα συνέστημα δροσιάς που ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα είχε καλλιεργηθεί πάρα πολύ. Εάν δει κανείς και αν μελετήσει κανείς την αρχιτεκτονική της Δήλου, παραδείγματος χάρη, εκεί έχουμε περιπτώσεις όπου ανατρέπονται ολόκληρα συγγράμματα ιστορίας που διδάσκονται στις σχολές αρχιτεκτώνων μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Παράδειγμα, ας πούμε, λέει ένα βιβλίο, ιστορία της αρχιτεκτονικής, ότι το πρώτο τριώροφο σπίτι έγινε επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εάν πάει κανείς στη Δήλο, στην περιοχή του θεάτρου, θα διαπιστώσει ότι εκεί υπάρχουν και τετραόροφα κτίρια και μιλάμε για χίλια και πλέον χρόνια πίσω. Πριν. Όπως βέβαια και αν πάμε στη Σαντορίνη, στο ακροτήρι, που εκεί θα βρεις επίσης διόρφα τουλάχιστον. Βεβαίως. Ή ακόμα και στο γεγονός ότι. Πού είναι? Στην Κέρο τώρα, που είναι και της μόδας, επίκαιρη δηλαδή. Ναι. Όπου βρίσκουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τόνοι μαρμάρου που έχουν έρθει σε οικισμούς οι οποίοι είναι απίστευτοι. Έτσι. Και δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται εκεί. Δηλαδή θα δούμε τις επόμενες δεκαετίες τι μπορεί να βρούμε. Είναι ένα πολύ Κέρο ενδιαφέρον σημείο. Αλλά απλά θέλω να πω ότι το άσπρο, υπάρχει και ο αστικός μύθος που λέει ότι η Μερκούρη ή μάλλον πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποια στιγμή και είπε ότι να, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι το άσπρο και το μπλε είναι πολύ όμορφο, οπότε ας κάνουμε τη Μύκονο άσπρο μπλε. Και έτσι ξεκίνησε από εκεί και όλοι οι κυκλάδες γίνανε άσπρο μπλε χωρίς λόγο και αιτία. Δηλαδή, αυτό είναι. Ξέρεις. Πιστεύω ότι αυτά τα γεγονότα μπορεί να έχουν μια δόση αλήθειας, αλλά δεν είναι αυτά που επηρέασαν ουσιαστικά το λευκό του. Υπάρχει πάντα ο αστικός μύθος. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι και στο μινωικό πολιτισμό, στο παλάτι του Μίνωα, δηλαδή στην Κνωσό,
αλλά και στη Σαντορίνη μερικές χιλιάδες χρόνια αργότερα είχαμε και το περίφημο φυσικό air condition. Ναι. Όπου ο αέρας κυκλοφορούσε άνετα, έδινε δροσιά, μόνο και μόνο από τα ρεύματα του, του αέρα. Στη δε δήλο έχουμε στη δεξαμενή του νερού, με την ιδιότητα της θερμοδυναμικής, ανέλυαν και χώριζαν το νερό οι αρχαίοι Έλληνες σε τρία κομμάτια: αυτό που πίνανε, αυτό που πλένανε και αυτό που ποτίζανε. Μάλιστα. Χωρίς να έχουν ηλεκτρικό, χωρίς να έχουν αντλίες, χωρίς τίποτα, μόνο με την ιδιότητα της θερμοδυναμικής. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που κληρονομήσαμε και οφείλουμε να τα διατηρήσουμε, και ο τρόπος για να τα διατηρήσεις είναι να τα περάσεις στις επόμενες γενιές. Σωστά, αυτό είναι το. Μάλιστα. Ωραία. Τι είναι αυτό που σου αρέσει όμως στην Άξο? Δηλαδή, έχουν περάσει 40 χρόνια από όσα είναι. Δεν λέμε τα υπόλοιπα, γιατί την ηλικία δεν υπάρχει λόγος. Είναι τώρα 3 δεκαετίες που έρχεσαι, παραδείγματος χάρη. Τι είναι αυτό που σε κρατάει στην Άξο? Αυτό που με κρατάει μέχρι και τώρα είναι κάποιοι άνθρωποι, mm-hmm, με τους οποίους έχω δεθεί. Άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα δεν σε κοιτάνε σαν 10 ευρώ, σαν 20 ευρώ, σε κοιτάνε σαν φίλο. Όταν έρχεσαι σε αγκαλιάζουν, όταν φεύγεις λυπούνται, και κάποιες γωνιές στο νησί, γιατί εγώ ασχολούμαι και πάρα πολλά χρόνια με τη φωτογραφία, όπως... Ναι, παρατηρώ μέσα από τη σελίδα. Υπάρχουν κάποιες γωνιές οι οποίες είναι μοναδικές και μ' αρέσει, ας πούμε, από ένα παράδειγμα, να πάω σε μια παραλία που είναι η αγαπημένη μου, να έρθω σε επαφή με τη φύση εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, ή μια μέρα που θα έχει πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό μαΐστρο, να ανέβω στα στενά του κάστρου και να ανακαλύψω καινούργιες εικόνες, τις οποίες μοιράζομαι μέσω του Facebook με τους φίλους μου μόνο, οι οποίοι όλοι ασχολούνται με τη φωτογραφία. Εντάξει, ναι, πλέον έχουμε γίνει όλοι, μας αρέσει λίγο πολύ η φωτογραφία. Βοηθάει και το κινητό, που είναι πιο εύκολο από όλα. Και αυτό που ενδεχομένως να σε διώξει από την Άξο, τι μπορεί να είναι? Αυτό... Γιατί υπάρχουν δύο πλευρές πάντα, ναι, στο νόμισμα, έτσι δεν είναι? Να με διώξει εμένα προσωπικά θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχω βρει τους τρόπους και τριπλάρω αυτά που δεν μου αρέσουν. Κάνω την τρίπλα μου και τα αποφεύγω. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχουν παρατηρηθεί. Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μια αύξηση του αριθμού των τουριστών που έρχονται, αλλά η ποιότητά τους είναι πολύ πιο χαμηλή. Έρχονται για 3-4 μέρες, βρωμίζουν το νησί, γεμίζουν το νησί σκουπίδια, δεν τρώνε, δεν πίνουν, δεν καταναλώνουν, δεν αφήνουν χρήματα, ναι, στην Άξο, όπως αφήνει η οικογένεια. Την Άξος πάντα είχε οικογενειακό, το οικογενειακό νησί, ήταν, ναι, αυτό δεν πρέπει να το καταστρέψουμε, πρέπει να το διαφυλάξουμε το οικογενειακό, γιατί ό,τι χτίζουμε μέσα σε 20-30 χρόνια, αν θέλεις, μπορεί εύκολα να το γκρεμίσουμε σε ένα χρόνο μέσα. Εμένα προσωπικά δεν θα με διώξει κάτι από την Άξο, είναι Άξο ένα κομμάτι από τη ζωή μου, αλλά όταν παρατηρώ τέτοιου είδους μικροπαρέες που έρχονται και κοιμούνται σε sleeping bags στο βραχίωνα που πηγαίνει στα παλάτια, ας πούμε, ή πίσω από μια εκκλησία ή σε ένα δρόμο, αυτό το παρατηρούν και ξένοι. Και ξέρεις, οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που είμαστε η ζωντανή διαφήμιση. Σωστά. Ούτε η τηλεόραση, ναι, ούτε αυτό τα... εννοείται, ναι, εντάξει, ναι. Και όταν κάποιος πηγαίνει και λέει ότι είδε αυτές τις εικόνες, αυτό είναι μια δυσφήμιση για το νησί. Όταν κάποιος γυρίζει και λέει ότι οι άνθρωποι είναι φιλικοί, το φαγητό είναι καλό, οι τιμές είναι εξαιρετικές σε σχέση με άλλα ακριβότερα νησιά κτλ., υπάρχει αυτό το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό είναι μια τέλεια διαφήμιση για το νησί, και αυτό θα προσπαθούσα πάρα πολύ, αν είχα τη δύναμη στα χέρια μου, να το διατηρήσω. Μάλιστα. Μανώλη, πώς σου ακούω τελευταία? Γιατί σε έχω κάνει και σε στο ακροατής μια προσωπική κουβέντα. Έχει γίνει γι' αυτό. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Α, εντάξει. Και όσον αφορά το γράψιμο, πώς προέκυψε? Το γράψιμο προέκυψε από τα χρόνια του δημοτικού σχολείου. Είχα κάποιους, ήμουν πολύ τυχερό παιδί, διότι και ο πατέρας μου, αλλά και οι δάσκαλοι που είχα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ανακάλυψαν αυτή την πτυχή του εαυτού μου και με ενθάρρυναν και με προώθησαν, και ξεκίνησε με το να γράφω κάποια κομμάτια σε περιοδικά και σε εφημερίδες της εποχής της δεκαετίας του 70, όπως οι εικόνες, ο ταχυδρόμος, τα νέα, η ελευθεροτυπία, και κάποια στιγμή ένας εκδότης μου έκανε πρόταση να πάρει
11 κομμάτια από αυτά που έγραφα σαν παιδί και σαν πολύ νέος, και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο μου βιβλίο. Ακολούθησαν άλλα 4. Και τα θέματα που είχαν? Τα θέματα είναι, το πρώτο βιβλίο ασχολείται με οδηπορικά. Βλέπεις δηλαδή σκηνές στη φύση μέσα από τα δικά σου μάτια. Υπάρχει ένα μυθιστόρημα και τα υπόλοιπα είναι πεζοποιήματα, που είναι ουσιαστικά ποίηματα χωρίς ομοιοκαταληξία, με εικόνες είτε πραγματικές είτε και καλυμμένες. Μάλιστα. Τα τελευταία δύο βιβλία, ειδικά αυτό που σας έφερα, το Βλέμμα της Θάλασσας, το Βλέμμα της Θάλασσας, πωλείται πλέον και στα βιβλιοπωλεία, στο public το έχω δει. Και σε μια εποχή που είναι σχετικά πεζή από την άποψη ότι δεν διαβάζονται πλέον, ο κόσμος δεν διαβάζει πλέον βιβλία και δει ποίηματα, έχει ξεπεράσει τα 2.500 αντίτυπα, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος γι' αυτό. Το μυθιστόρημα πώς τιτλοφορείται? Το μυθιστόρημα λέγεται «Μικρή ερωτική ιστορία» και είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος. Διαδραματίζεται, είναι κατά 70% πραγματικότητα, 30% φαντασία, και διαδραματίζεται την εποχή της δικτατορίας. Έχει δηλαδή και κάποια κομμάτια που εμπλέκονται. Μάλιστα. Είναι μια προσωπική ιστορία, είμαι πολύ νέος βέβαια τότε για να καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα. Εντάξει. Αλλά επηρεάστηκα και από κάποια βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν εκείνη την εποχή και είχαν, ας πούμε, η Ακακία η Κορδός είχε βγάλει ένα βιβλίο, 7 φωνές της σιωπής, που ήταν ουσιαστικά μια ερωτική ιστορία μέσα στα χρόνια της, τα δύσκολα της δικτατορίας. Πώς είναι να γράφεις σε εφημερίδα, έστω και με την μορφή του αρθρογράφου? Νομίζω χρονογράφος πρέπει να χαρακτηριζόσουν, ναι. Και με την παλιά έννοια και όχι αρθρογράφος. Εμένα μου ζητούσαν κάποια κομμάτια που αφορούσαν σε περιγραφές ουσιαστικά της φύσης, λυρικά αν θέλεις, ψυχολογικά, εικόνες περιγραφικές από νησιά, από μέρη που όλοι μας γνωρίζουμε. Και τα έπαιρναν στην εφημερίδα και στα περιοδικά που ανέφερα προηγουμένως και τα δημοσιεύανε. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου συγγραφέα, ούτε και συνεργάτη των περιοδικών ή της εφημερίδας. Αλλά η μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση ήταν ότι 5, 10, 20 φίλοι ή γνωστοί, αν θέλεις, γιατί η λέξη φίλος είναι και λίγο, ναι, σωστά, εντός εισαγωγικών, με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέγανε τι ωραία. Το διάβασαν τι ωραία που ήταν. Μεταξύ των οποίων υπήρχαν και κάποιοι επώνυμοι, ας πούμε. Μάλιστα. Σήμερα διαβάζεις εφημερίδες? Σήμερα δεν διαβάζω εφημερίδα. Ρίχνω μια ματιά στους πρωινούς τίτλους από τα πρωτοσέλιδα του ίντερνετ, γιατί οι εφημερίδες που διάβαζα δεν υπάρχουν πια. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ελευθεροτυπία, δεν υπάρχουν τα νέα. Τα νέα υπάρχουν, αλλά με διαφορετική μορφή. Όπως και η ελευθεροτυπία έχει γίνει η μέρα των συνταχτών, έχει αλλάξει αρκετά. Και δεν θέλω να μπω στην. Όχι, θέλω να δω αν υπάρχει σύγκριση πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια με το σήμερα. Καμία σύγκριση. Όσον αφορά τον τύπο. Καμία σύγκριση. Καμία σύγκριση. Δηλαδή προωθούνται κάποια πράγματα τα οποία οι ιδιοκτήτες των. Εντάξει, ναι, παίζουν ένα παιχνίδι πολύ μεγαλύτερο σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Έτσι ακριβώς. Ήταν και διαφορετικό το παιχνίδι τότε. Προφανώς. Οπότε βλέπεις ένα δελτίο ειδήσεων σε ένα σταθμό επιλογής σου, γνωρίζεις τα μείον και τα συν, για να ξέρεις τι συμβαίνει στον κόσμο ουσιαστικά. Ναι, απλά και μόνο, ναι, ενημέρωση. Και από εκεί και πέρα έχεις πλέον την οριμότητα. Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει? Σε τι πράγμα? Εμείς είμαστε αυτοί που αναγκάσαμε τον τύπο να λειτουργεί διαφορετικά. Ή ο τύπος μας προσαρμόζει σε νέα δεδομένα? Εγώ πιστεύω ότι ο τύπος προσπαθεί να προσαρμόσει νέα δεδομένα, όπως γίνεται ένας προσιλητισμός σε μια θρησκεία, ας πούμε, ναι, εντός εισαγωγικών σαφώς. Έτσι και ο τύπος μας κατευθύνει σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μια εφημερίδα επιπέδου, ας πούμε, που τα χρόνια που τα τελευταία 20 χρόνια είχε 160.000 φύλλα την ημέρα, ναι, μόνο στην Αθήνα, να αφιερώνει, ας πούμε, ύμνους και θέματα και τα λοιπά σε μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα και να αγνοεί
την πολιτική κατάσταση. Ή να βγαίνει και να λέει, ας πούμε, ότι τι ωραίο που είναι αυτό που έγινε πολιτικό, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Το όλοι ξέρουμε λίγο δύσκολο τελικά, ξέρεις, ναι. Πώς το παρουσιάζει ο τύπος και είναι λίγο παράξενη κατάσταση γι' αυτό. Επιστρέφοντας στην Άξο, πόσο καιρό περίπου μένεις? Τα τελευταία 12 χρόνια μένω όλο τον Ιούλιο. Όλο τον Ιούλιο. Όλο τον Ιούλιο, ναι. Και επειδή ο χρόνος τελειώνει δυστυχώς και ξέρεις, το ραδιόφωνο είναι χειρότερο από την εφημερίδα. Στην εφημερίδα υπάρχει ένα τέλος, οπότε πρέπει να αλλάξει σελίδα. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε ώρα που λένε και όλα τα υπόλοιπα. Σωστά. Για υπάρχουν διαφημίσεις. Ερχόταν ο Γιώργος, τον οποίο δεν τον ξέρεις, και έπρεπε να του πεις κάτι για την Άξο. Τι θα του έλεγες για να τον φέρεις στην Άξο? Θα του έλεγα ότι να διαβάσει λίγο πριν έρθει την ιστορία του νησιού. Να μην έρθει δηλαδή για το φαγητό. Να μην φτάσουμε στο σημείο ότι πήγαμε σε ένα μέρος και μας ρωτάει ένας φίλος τι ξέρεις για την Άξο, τι ώρες μελέτες που έχει. Ακριβώς αυτό. Έχει. Να διαβάσει λοιπόν κάποια πράγματα για την Άξο, να είναι ανοιχτός, να βλέπει παντού, να βλέπει τα θετικά και όχι τα αρνητικά. Να πάει σε κάποιες συγκεκριμένες παραλίες, να πάει σε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους, να πάει στα χωριά, να δει τα χωριά της Άξου, να δοκιμάσει τη σπεσιαλιτέ του νησιού και να διαμορφώσει μια άποψη μόνος του, όχι αυτή που θα του επιβάλλουν κάποιοι, που θα του πουν κάποιοι, και να προσπαθήσει και στα χωριά και στη χώρα να γνωρίσει τους πραγματικούς ανθρώπους της Άξου. Μάλιστα. Okay. Ωραίο δεν ήταν? Ναι, με. Το ταξιδάκι, ξέρεις, με τα μάτια κάποιου άλλου. Γιατί συνήθως εμείς έχουμε πάντα διαφορετική οπτική για το μέρος που μένουμε, ναι, σε σχέση με τους εισαγωγικούς επισκέπτες. Καμία οπτική. Ναι, από αυτά έτσι, τα πράγματα. Έτσι, το έχουμε συνηθίσει. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Πολύ διαφορετικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία, για το πρωινό. Εντάξει, θα πιούμε τον καφέ έτσι κι αλλιώς απ' έξω, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί κάτι πρέπει να πούμε και στους αναγνώστες, στους ακροατές μας. Ναι, μπερδεύουμε την εφημερίδα τόση ώρα. Και επιστρέφουμε σε λίγο για να τα υπόλοιπα. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να βγάλω ένα κομμάτι από την ψυχή μου για την αγαπημένη μου Άξο. Okay, ευχαριστούμε πολύ, Λίγο.